κοντά σε αυτήν την απειλή όπου ο ελληνισμός θα φοβηθεί και θα συσταλεί και θα έρθει σε μεγάλη μετάνοια. Ακούστε το αποτέλεσμα του φόβου ποιο θα είναι, θα είναι θετικό δηλαδή. Και αυτή η μετάνοια που θα προκύψει από το φόβο και τον εκφοβισμό και την απειλή των Τούρκων θα οδηγήσει, λέει, τους Έλληνες στα αμέσως επόμενα γεγονότα που θα τα αναφέρω αδρομερώς και επιγραμματικά, να είναι οι μόνες χώρες με μεγάλη ασφάλεια για τα παιδιά μας και για τον κόσμο μας, όταν άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Αμερικής, της Ρωσίας, της Μέσης Ανατολής, της γειτονικής, θα έχουν παγκόσμιο πόλεμο αυτές. Mm-hmm. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα έχουν. Και θα είναι ασφαλείς χώρες, ναι, για να έρθουν και άλλοι, mm-hmm, να κατοικήσουν και να προφυλαχθούν. Λοιπόν, ξέρετε ότι μερικοί άνθρωποι του Θεού, αυτό που συμβαίνει τώρα με τους Τούρκους που φεύγουν από την Τουρκία λόγω του ότι δεν αντέχουν, mm-hmm, το καθεστώς Ερντογάν και πηγαίνουν στα νησιά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και αγοράζουν σπίτια, ενοικιάζουν σπίτια, ζητούν άσυλον και νιώθουν ότι η Ελλάδα είναι ένας χώρος ασφάλειας παρόλα τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα, mm-hmm, μας. Ότι αυτόν το έχουν πει, ότι το έχουν πει οι Άγιοι, και ότι αυτοί θα αγαπήσουν τόσο την Ελλάδα και την Ορθοδοξία σαν πίστη που θα την επιλέξουν ήδη, mm, και όταν θα ησυχάσει η Τουρκία από τις μεγάλες της καταστροφές λόγω της αλαζονίας της και των ηγετών της αλλά και του λαού της, τότε, λέει, αυτή θα είναι η Ιεραπόστολη στην Τουρκία. Δηλαδή μιλούμε για γεγονότα ασύλληπτα, ναι, τα οποία όμως ήδη από τώρα δρομολογούνται μέσα από τα γεγονότα που έχουν αρχίσει. Τώρα, μετά από αυτά τα γεγονότα, για δικούς της λόγους, όχι για τις αγάπες σε εμάς, η Ρωσία θα κάνει ένα φοβερό πόλεμο ολίγων ημερών με την Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλούς λόγους ο Πούτιν, mm-hmm, να θέλει να διασφαλίσει τα νότα του, και τα νότα του είναι τα καυκασιανά νότα, οι χώρες δηλαδή που είναι περιμετρικά του Καυκάσου. Η Γεωργία εκεί παίζει ένα ρόλο τον οποίο θα τον πληρώσει ακριβά. Η Ρωσία θα κάνει την επίθεση προς την Τουρκία, θα συμπαρασύρει στην καταστροφή όχι μόνο την Τουρκία αλλά και τη Γεωργία, διότι εκεί στείνει ανατολική βάση, mm, το ΝΑΤΟ στη Γεωργία. Έναν τόπο παρακολούθησης, mm, των πυράβλων της Ρωσίας. Οπότε θα γίνει η αφορμή, θα αφήσουν αυτοί οι άλλοι, οι άλλες δυνάμεις συνατοικές και οι Κινέζοι, θα αφήσουν τη Ρωσία να χτυπήσει της Τουρκίας. Μου κάνει εντύπωση. Εγώ λέω έτσι με τον νου μου των λίγων ύποπτων και πονηρών, μήπως θα είναι και συμφωνημένο. Και θα χτυπηθεί ανηλαιώς η Τουρκία. Όχι γιατί έκαμε τις επιθέσεις στο Αιγαίο, και τον εκφοβισμό, για δικά του συμφέροντα, έναν συμφέρον φημολογούμενων και θρυλούμενων και πορφητευόμενων και περιγραφόμενων υπό των γεωστρατηγικών μελετητών, είναι η συνθήκη του Μοντρέ που αφορά τη διέλευση των ρωσικών πλοίων και όχι μόνο από τα στενά του Ποσπόρου. Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι αν έχει πολεμικό γεγονός εις το Αιγαίο ή Αλλαχού, δικαιούται να κλείσει τα στενά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τη βάση της Ταρτούς και όπου αλλού έχει εμπόλεμες ζώνες η Ρωσία με οπλισμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ εφλεκτά. Και αποτέλεσμα, λένε, αυτής της μεγάλης σύγκρουσης θα υποχρεωθεί η Τουρκία σε αυτήν τη διάρκεια αυτού του πολέμου να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο. Δηλαδή θα έχουμε μια συνολική απόσυρση του τουρκικού στρατού από την Κύπρο. Για να πάει. Οπότε εκεί θέλει πολύ σοφία.
από μας. Πώς θα διαχειριστούμε μια κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο η οποία δεν θα έχει στρατό. Δεν είναι απλό. Όχι. Αυτό είναι πολύπλοκο και θέλει έλεγχο όχι μόνο των Τουρκοκυπρίων και των επίκων. Κυρίως εμάς. Κυρίως των δικών μας αισθημάτων και της δικής μας ανυπομονησίας να δούμε ελεύθερα τα μέρη μας. Θα έρθει η εποχή, λέει, που θα περπατούν οι Κύπροι στους δρόμους και στους πέντε ανθρώπους οι τρεις θα είναι ξένοι και οι δύο θα είναι Κύπροι. Λοιπόν, ότι θα ψάξουν οι όχι μόνο οι Κύπροι, οι άνθρωποι να βρουν γαϊδούρια και δεν θα βρίσκουν, λέει. Αλήθεια. Ξέρεις γιατί θα ψάχνουμε τα γαϊδούρια? Όχι για να κάνουμε φάρμες γραφικές και να κόβουμε εισιτήριο στους τουρίστες που όλα στην Κύπρο έχουν τουριστικοποιηθεί. Και μερικοί μου λένε μην τα λες αγεμόρφου αυτά διότι θα πέσει ο τουρισμός μας. Από το φόβο πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε μια ασφαλής χώρα. Αυτά όλα που λέω. Τι είναι? Είναι ότι είμαστε κι εμείς έναν κομμάτι της ανθρωπότητας. Που όλη η ανθρωπότητα θα στενάξει. Ο παγκόσμιος πόλεμος που θα ακολουθήσει μετά τα γεγονότα της Τουρκίας, όταν θα δουν ότι θα γίνει τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, αν οι δυτικοί θα επέμβουν.